Η Πάτρα θρηνεί από χθες ακόμη δύο ανθρώπους από κορονοϊό και οι δύο δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Ο υπάλληλος του νοσοκομείου Ρίου Γιώργος Κουνέλης, πατέρας τριών παιδιών και εργαζόμενος στο τμήμα πληροφορικής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ήταν μάλιστα από τους υπαλλήλους που βρισκόταν σε αναστολή. Είχε αρνηθεί να κάνει το εμβόλιο και προτίμησε να μην εργάζεται, οπότε και να μην πληρώνεται. Δυστυχώς όχι μόνο τον βρήκε ο κορονοϊός, αλλά του προκάλεσε και τον θάνατο. Το ίδιο και με τον δικηγόρο Βαγγέλη Τρίγκα. Ήταν γνωστές οι απόψεις του για τον εμβολιασμό και ο ίδιος δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Στα 67 του χρόνια νόσησε και μέσα σε λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι αντιεμβολιαστές της Πάτρας και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή, αν και λαλίστατοι, δεν έχουν εκδώσει ούτε μία ανακοίνωση για τους συγκεκριμένους θανάτους και ιδιαίτερα για τον Γιώργο Κουνέλη που ήταν και συνάδελφός τους.